Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας είναι αφιερωμένη στις αθλήτριες και στους αθλητές που τίμησαν την Ελλάδα με τη συμμετοχή τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Είναι αφιερωμένη στις αθλήτριες και τους αθλητές με αναπηρία που ανέδειξαν την αξία του αθλητισμού όχι μόνο με τις νίκες τους, αλλά προπαντός με τη συμμετοχή τους. Τιμούμε τη διάκριση, τιμούμε τη συνολική τους προσπάθεια, τιμούμε το παράδειγμα, την αφοσίωση, την επιμονή, την αποφασιστικότητά τους. Αθλήτριες και αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων, έχετε το θαυμασμό ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, έχετε το σεβασμό όλων των Ελλήνων και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου τις οικογένειες και τους ανθρώπους που στέκονται αρρωγοί στους στίβους της ζωής σας, τους προπονητές που είναι δίπλα σας ως δάσκαλοι και συμπαραστάτες, τους επικεφαλείς και τα μέλη των σωματείων ειδικού αθλητισμού για τη μεγάλη τους προσφορά, τους οργανισμούς που υποστηρίζουν αθόρυβα τις προσπάθειές σας, τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές σας και στηρίζουν τον αγώνα σας. Θα ήθελα να σας προτρέψω να συνεχίσετε το ίδιο δυνατά, το ίδιο αποφασιστικά. Είστε εσείς εκείνοι που προτρέπετε με το δικό σας παράδειγμα ολόκληρη την κοινωνία μας. Αγωνίζεστε με αξιοπρέπεια μέσα και έξω από τα στάδια. Προβάλλετε το μήνυμα της ελπίδας μετουσιώνοντας τις δυσκολίες της ζωής σε έμπνευση και θάρρος. Δείχνετε στην κοινωνία πόσο σημαντικά αποτελέσματα πετυχαίνουν όσοι ξέρουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν με πίστη το αύριο. Υποδεικνύεται σε ολόκληρη την Ελλάδα την ανάγκη να πιστεύει, να παλεύει, να επιμένει. Ο αγώνας σας δίνει δύναμη σε όλους. Η ελληνική πολιτεία σας οφείλει πολλά για την αγωνιστικότητα που διδάσκετε, για το ήθος που προβάλλετε, για όλα όσα προσφέρετε στην πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Παραολυμπιακοί αγώνες σηματοδοτούν από την γέννησή τους μέχρι σήμερα κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση. Είναι γεγονός με ξεχωριστή συμβολική σημασία. Είναι καταρχήν το ισοδύναμο των Ολυμπιακών Αγώνων για τις αθλήτριες και τους αθλητές με αναπηρία. Είναι γεγονός που εμπνέει την άμυλα, την ευγενή άμυλα και το εφαγωνίζεστε, το σεβασμό στον συνάνθρωπο, τη συναδελφικότητα, την αλληλεγγύη. Οδηγεί τους αθλητές και τις αθλήτριες με αναπηρία σε πρωτόγνωρες προσπάθειες και σημαντικές επιδόσεις. Τους βοηθά να βελτιώνονται, να ξεπερνούν τα ατομικά τους όρια, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους. Κάθε αθλήτρια, κάθε αθλητή συμβάλλει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην ανάδειξη του αξιακού κεφαλαίου ολόκληρου του παραολυμπιακού κινήματος. Μεταδίδει μηνύματα ελπίδας και ισότητας των ανθρώπων. Αποδεικνύει ότι η ισότιμη συμμετοχή είναι δικαίωμα όλων χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει θέληση και επιμονή. Αποδεικνύει ότι οι αθλητές με αναπηρία μπορούν να είναι πρωταγωνιστές στην καθημερινότητα, να είναι ισότιμα συμμέτοχοι σε κάθε δραστηριότητα, να γεμίζουν τα στάδια προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση. Οι αγώνες αυτοί, έκφραση της παγκόσμιας ιδέας του παράλληλου Ολυμπισμού, φέρνουν ολόκληρη την κοινωνία πιο κοντά στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή ακριβώς η συμβολική προσφορά τους έχει τεράστια σημασία. Είναι ένα μεγάλο εφαλτήριο για να καταπολεμήσουμε προκαταλήψεις αιώνων, προκαταλήψεις που είναι αδιανόητο να υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Και αυτό το εφαλτήριο οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητα των μηνυμάτων που μεταφέρουν οι αθλήτριες και οι αθλητές που εκτιμούμε σήμερα. Είναι άλλωστε μηνύματα που σημαίνουν πολλά για την αξία του ανθρώπου. Είναι μηνύματα που προσφέρουν πολλά στο ίδιο το Ολυμπιακό κίνημα. Μπολιάζουν στην αντίληψη για τον πρωταθλητισμό την πίστη προς τον άνθρωπο. Ζωντανεύουν στον αθλητή τη χαρά της συμμετοχής πέρα από διακρίσεις και μετάλλια. Επουλώνουν πληγές που άνοιξαν σε παγκόσμιο επίπεδο τα κρούσματα ντόπινγκ. Υποδεικνύουν διαρκή αφοσίωση στο στόχο.
Πάνω απ' όλα αναδεικνύουν την πίστη στην ανθρώπινη δύναμη, την επιμονή, την υπομονή. Αθλήτριες και αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων, διδάξατε ότι η συμμετοχή είναι από μόνη της πράξη τιμής και αναγνώρισης. Δώσατε ένα ακόμα παράδειγμα διαρκούς αγώνα. Αποδείξατε ότι κανένας δεν πρέπει να παρετείται από τα όνειρά του, όποιες αντικσότητες και αν συναντά. Μας εμπνεύσατε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Με μια φράση είστε οι προτεργάτες ενός μεγάλου άθλου. Με την παρουσία σας στο Πεκίνο, παρουσία γεμάτη επιτυχίες, ατομικά ρεκόρ, δυνατές αγωνιστικές στιγμές, κάνατε την Ελλάδα και τον κόσμο να μιλά για σας με θαυμασμό και με σεβασμό. Στείλατε σε κάθε κατεύθυνση το ελπιδοφόρο μήνυμά σας. Η θέληση έχει τη δύναμη να ξεπερνά τα εμπόδια που βάζει η ζωή. Με τον τρόπο σας αναδείξατε για μια ακόμα φορά την ευθύνη που οφείλουμε να αναλαμβάνουμε απέναντί σας. Αναδείξατε το χρέος όλων μας να είμαστε δίπλα σας σε κάθε στιγμή, όλοι οι πολίτες, όλοι οι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς. Σας ευχαριστούμε και αν μου επιτρέπετε, σας ευχαριστώ και προσωπικά για τις επιτυχίες που μας χαρίσατε. Εύχομαι από την καρδιά μου να έχετε κάθε επιτυχία στον αθλητισμό πάνω απ' όλα στη ζωή σας. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή προσπάθεια, καλούς αγώνες. Ο συνάδελφος πρώην Υπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος.